Καλησπέρα. Η εκπομπή Πρόσωπα και Αναλύσεις και πάλι μαζί σας από το Ηλυρία Web TV, μια εκπομπή καθημερινή. Σήμερα προσκαλεσμένη της εκπομπής είναι η κυρία Ευαγγελία Γιαδανού, υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης για τον νομό Ροδόπης. Καλησπέρα κυρία Γιαδανού. Καλησπέρα σας. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα να συζητήσουμε σήμερα. Το θέμα της Βουλής και της νομιμοποίησής της ή μη νομιμοποίησής της, κυρία Γιαδανού. Ακριβώς. Είναι ένα τεράστιο νομικό θέμα, το οποίο έχει αναδείξει η Ελλήνων Συνέλευσης και στην ουσία έχουμε αποδείξει ότι δεν υπάρχει νομιμότητα σε αυτό που ονομάζουμε Βουλή και φυσικά σε αυτό που ονομάζουμε βουλευτές. Ουσιαστικά οι βουλευτές παριστάνουν τους βουλευτές χωρίς να υπάρχει νόμος που να τους νομιμοποιεί για να βάζουν οποιαδήποτε υπογραφή και να νομοθετούν όλα αυτά τα ολέθρια, παράλογα και παράνομα τα οποία υπογράφουν και που στοιχίζουν πάρα πολύ στο έθνος μας, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Έτσι ακριβώς, κύριε Γιαδανού. Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών μπορεί να μην είναι τόσο πολύ ενημερωμένη και τόσο κατατοπισμένη στα νομικά ζητήματα, αυτά τα οποία σήμερα εμείς θα αναδείξουμε όσο πιο απλά μπορούμε. Όμως νομίζω ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική των Ελλήνων πολιτών είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ κατανοήσει το ότι αυτές οι κυβερνήσεις, αυτό το κράτος, δεν εξυπηρετεί τελικά τα συμφέροντα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Είναι ένα εχθρικό κράτος. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι, κυρία Γιαδανού, και το έχουν καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα λοιπόν εμείς καλούμαστε εδώ να αναλύσουμε λίγο περισσότερο νομικά και να τεκμηριώσουμε γιατί ακριβώς συμβαίνει όλο αυτό, αυτή η έχθρα τελικά. Έτσι ακριβώς. Νομοθετούν πράγματα που είναι άκρως παράλογα, που αντιβαίνουν στις αρχές του συντάγματος και της νομιμότητας και μπορούμε να πούμε να απαριθμίσουμε αρκετούς νόμους οι οποίοι έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα και είναι αντίθετοι στο αναγκαστικό δίκαιο, που ουσιαστικά είναι ο φυσικός νόμος που προστατεύει το έθνος. Γιατί θα έπρεπε κανονικά και με βάση το άρθρο νούμερο 1 του Συντάγματος οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι βουλευτές να είναι υπέρ του έθνους. Έχετε μπροστά σας νομίζω το άρθρο το πρώτο του Συντάγματος, έτσι, που λέει ξεκάθαρα ότι η θεμέλιο είναι η λαϊκή κυριαρχία του πολιτεύματος, είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους. Αλλά πού βρίσκεται άραγε το έθνος? Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Θα δούμε πρώτα το πρώτο σκέλος, δηλαδή αν και κατά πόσο αυτοί έχουν νομιμότητα να πράττουν όλα αυτά τα άσχημα τα οποία νομοθετούν, και θα μην τα παριθμίσουμε τώρα, θα τα πούμε σε κάποιο άλλο κομμάτι της εκπομπής. Έτσι είναι σε όλους μας γνωστά. Να πούμε πολύ απλά, κυρία Γιαδανού, ένα πράγμα το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πρέπει να το καταλάβει ο κάθε πολίτης αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί ένα κράτος, να φτιαχτεί ένα κράτος. Δεν έχει κάποιο λόγο ύπαρξης αν δεν υπάρχει από πίσω το έθνος. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει η εθνότητα των ανθρώπων, το έθνος είναι άνθρωποι, έτσι, γιατί πολλοί μπορεί να μην το έχουν καταλάβει ούτε αυτό, να έχουν στο μυαλό τους τη λέξη έθνος σαν κάτι άλλο. Έθνος είμαστε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει έθνος, αν δεν υπήρχε έθνος, έτσι, δεν θα υπήρχε λόγος να φτιαχτούν τα κράτη. Που σημαίνει ότι τα κράτη δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του έθνους. Είναι μια διαχείριση δηλαδή των εθνικών θεμάτων. Αυτό είναι τα κράτη στην πραγματικότητα. Λοιπόν, η οντότητα που λέγεται έθνος είναι αυτή με βάση την οποία, από την οποία απορρέουν τα κληρονομικά δικαιώματα, τα περιουσιακά που αφορούν την ύλη, αφορούν οτιδήποτε υλικό, αφορούν πλούτο, αφορούν ιστορία και αφορούν οτιδήποτε άειλο βεβαίως, έτσι, που είναι η πολιτιστική κληρονομιά, που είναι η ιστορία και όλα αυτά τα δικαιώματα εμπεριέχονται στην έννοια του έθνους. Το έθνος όμως, αυτή τη στιγμή που το ελλάνιο έθνος, μιλάμε για το ελλάνιο έθνος, δεν έχει νομική εκπροσώπηση, έτσι. Δεν υφίσταται νομικά το έθνος. Γιατί αυτό που ονομάζουν λαϊκή κυριαρχία
και λαός στο Σύνταγμα, που λαός ετυμολογικά είναι οι πέτρες από όσο ξέρουμε, mm-hmm. Και αυτό δεν το λέμε υποτιμητικά τώρα, απλά θέλουμε να πούμε ότι το σύνολο που λέγεται λαός δεν ταυτίζεται με το σύνολο που ονομάζουμε έθνος. Είναι δύο σύνολα που το ένα εμπεριέχεται μέσα στο άλλο και όχι απαραίτητα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το έθνος εμπεριέχεται μέσα σε αυτό που ονομάζουμε λαός, αλλά και είναι και ευρύτερο αυτού του συνόλου, διότι εμπεριέχει και όλους τους ανθρώπους που έχουν ελληνική ηθαγένεια και κατοικούν έξω από το ελληνικό κράτος. Μιλήσουμε για το ελλάνιο έθνος αυτή τη στιγμή, έτσι. Οπότε λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι το έθνος δεν έχει αυτή τη στιγμή νομική υπόσταση. Υπάρχει και αναφέρεται απαραίτητα μέσα στα άρθρα του συντάγματος, διότι όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, αυτή τη στιγμή τα καπηλεύεται αυτή η εταιρεία, η Ελληνική Δημοκρατία, με αφημί και έδρα στο Βερολίνο και στη Washington DC και δεν ξέρω και πού αλλού. Αυτή η εταιρεία λοιπόν κάνει χρήση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το έθνος, χωρίς το έθνος ουσιαστικά να είναι παρόν. Άρα λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικές οντότητες, μας λέτε, κυρία Γιαδανού, έτσι. Είναι άλλο δηλαδή τελικά είναι το έθνος και άλλο είναι οι διαχειριστές, έτσι. Είναι μια διαφορετική οντότητα. Ακριβώς. Αυτοί παίρνουν τη λαϊκή εντολή, όπως λένε, mm-hmm. από όλους τους ψηφοφόρους οι οποίοι mm-hmm. καλούμαστε και πάμε και ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια, με πολλά ερωτηματικά ως προς την νομιμότητα και ως προς τον τρόπο που τελικά βγαίνουν τα αποτελέσματα, έτσι. Γίνονται αντιπρόσωποι, που και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μάλιστα. Γίνονται αντιπρόσωποι δικοί μας, υποτίθεται, αλλά στην ουσία δεν τους έχει δώσει εντολή το έθνος να το κάνουν, διότι το έθνος δεν υφίσταται ως νομική οντότητα αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα γίνει μέσω του πολιτικού φορέα του ελληνικού έθνους, που είναι η Ελλήνων Συνέλευσης, η οποία έχει γίνει για να ενώσει όλο το έθνος. Μπορούμε να φανταστούμε, έτσι όπως το λέτε τώρα, μπορούμε να φανταστούμε ίσως μια αντιστοιχία στις επιχειρήσεις, παράδειγμα. Έτσι, υπάρχει κάποιο φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης. Η επιχείρηση όμως είναι μια νομική οντότητα, η οποία φαίνεται σαν να είναι διαφορετική από τη φυσική οντότητα. Κάτι παρόμοιο, έτσι νομίζω ότι πρέπει να ισχύει. Τουλάχιστον δηλαδή έτσι το χρησιμοποιούν. Το έθνος είναι οι ιδιοκτήτες, mm-hmm. να το πούμε έτσι πολύ. Είναι τα φυσικά πρόσωπα, απαρτίζεται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι ιδιοκτήτες των κληρονομικών δικαιωμάτων. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μια εταιρεία η οποία καπηλεύεται αυτά τα δικαιώματα και ο ιδιοκτήτης είναι αδιάφορος. Και βεβαίως έχει άγνοια, έτσι. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρει ότι είναι φορέας όλων αυτών των δικαιωμάτων. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάντως για την ιδιωτικότητα των κρατών, νομίζω πλέον δεν είναι και τόσο μυστικό, ήταν μυστικό μέχρι πρότινος, αλλά πλέον αρχίζουν και βγαίνουν οι πληροφορίες, όχι μόνο για την Ελλάδα, και όλα τα κράτη ως ιδιωτικές εταιρείες με αφημί, έτσι, βγαίνουν πληροφορίες στον αέρα. Έχουμε δει σιγά σιγά, κυρία Γιαδανού, να βγαίνουν και αξιωματούχοι κυβερνήσεων και να το λένε και ανοιχτά. Σιγά σιγά. Ναι. Όπως για παράδειγμα τις προάλλες. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Ακριβώς. Η αλήθεια και τα νομικά δεν πρέπει να τα υποτιμούμε, διότι οτιδήποτε είναι αποτυπωμένο σε νόμο και σε ΦΕΚ έχει ισχύ. Έτσι. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός ότι είναι εταιρείες, αφού αναφέρονται ως εταιρείες mm-hmm. και έχουν πραγματικά αφημί. Οπότε πώς μπορείς να πείσεις τον κόσμο για το αντίθετο? Δεν είναι δυνατόν. Το ζήτημα είναι τεράστιο, όπως φαίνεται, γιατί έχουμε την ύπαρξη κρατών που είναι φτιαγμένα για τα έθνη και τελικά τα κράτη καταντήσαν να είναι ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ ψάξιμο σε βάθος, κύριε Γιαδανού, και επιφέρει τεράστιες ανατροπές πλανητικές, θεωρώ. Έτσι ακριβώς, διότι
είπαμε ότι προσπάθησαν να διαλύσουν το έθνος και, και βάλουν εναντίον των χαρακτηριστικών του έθνους. Mm-hmm. Που αν πάμε προς τον Ηρόδοτο, πάμε λίγο πίσω, θα δούμε ότι είναι το ομόαιμον, έτσι, το ομόγλωσσον, ομόγλωτον και το ομότροπον. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με τα ήθη και τα έθιμα. Το ομόαιμο είναι το χαρακτηριστικό αυτό που αφορά την ηθαγένεια και είναι το μόνο σταθερό χαρακτηριστικό που είναι αντικειμενικό. Είναι βιολογικά προσδιορισμένο. Είναι αυτό που κληρονομείται στις επόμενες γενιές. Και είναι και το αναλύωτο, έτσι. Και μπορεί να αποδειχτεί μέσα από μία εξέταση DNA. Μάλιστα. Κάτι για το οποίο κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν το θίγει, γιατί προσπαθούν να κρύψουν και να μπερδέψουν τους ιδιοκτήτες κυρίαρχους που αποτελούν το έθνος. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Έχει αναφερθεί στο θέμα ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου εντός της Βουλής και βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τώρα το έκανε για να ξορκίσει αν θέλετε αυτή τη βασική αρχή. Δηλαδή είπε ότι ναι εντάξει τώρα άμα το κάναμε DNA μέσα στη Βουλή ελάχιστη μπορεί να ήταν εδώ μέσα, θα έπρεπε να είναι. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, το ξόρκισε δηλαδή. Όμως είναι μια βασική αρχή αυτή βεβαίως. Ναι, αυτή τη στιγμή εδώ και όχι τώρα, είναι μια υπόθεση που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, εκατοντάδες χρόνια. Οι αλλογενείς κάνουν χρήση των κληρονομικών δικαιωμάτων που ανήκουν στο ελλάνιο έθνος μέσω πλαστογράφησης, παραχάραξης. Αυτό είναι γνωστό και είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Είναι το δεδομένο ότι έχει γίνει μια τεράστια παραχάραξη στο διάβα των αιώνων. Και έτσι λοιπόν αυτοί δρούν ανενόχλητοι μέχρι τις μέρες μας, διότι η πορεία του ελληνικού κράτους έχει δείξει ότι ποτέ δεν έχει γίνει δεν έχει λάβει χώρα, μάλλον οι προσπάθειες που έγιναν για να γίνει εθνοσυνέλευση ακυρώθηκαν, διότι δολοφόνησαν τον Καποδίστρια και μας φέρανε τον μονάρχη τον Όθωνα. Οπότε λοιπόν, μόνο η εθνοσυνέλευση είναι ικανή να μαζέψει το έθνος. Στο κάτω-κάτω θα πρέπει κάποια στιγμή να μετρηθούμε να δούμε ποιοι είμαστε. Και αυτό είναι που θα γίνει μέσα από την Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτός είναι ο σκοπός, ο στόχος. Ενώ βλέπουμε ήδη κάποια αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του φορέα, που όπως είπατε νωρίτερα έχει κατατεθεί στον Άριο Πάγο, έτσι μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα. Ναι, και προσπάθησαν πάρα πολύ έντονα να πείσουν όλους εμάς το διάβα των ετών, ότι υπήρχε μία συνεργασία, ας πούμε, γιατί όλα αυτά τα κληρονομικά δικαιώματα απορρέουν από τον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, τον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που την περίοδο των διαδόχων του έγινε όλη αυτή η πλαστογράφηση, η παραχάραξη και από τότε μέχρι σήμερα κυβερνά το αντίπαλο δέος. Μάλιστα. Και δημιουργεί μια τεράστια παραπληροφόρηση, μια απόδειξη αυτού. Υπάρχει στα βιβλία, γιατί μιας και είμαι εκπαιδευτικός υπέπεσε στην αντίληψή μου, στα βιβλία των θρησκευτικών για παράδειγμα μας έδειχναν μια χαλκογραφία όπου υποτίθεται ότι ο Αλέξανδρος επισκέφθηκε έναν αρχιραβίνο Ιουδαίο και προσκύνησε μάλιστα μπροστά του σε ένδειξη υποταγής. Κάτι το οποίο ποτέ δεν συνέβη. Φυσικά. Αυτή είναι μία μυθοπλασία του Ωσυπού, όπως έχει πει πάρα πολλά πράγματα που δεν ισχύουν, ο συγκεκριμένος συγγραφέας. Πιανού είπατε, γιατί κάνετε μία μικρή διακοπή, πείτε μας πάλι ποιος το είπε αυτό, είπατε. Ο Ιουδαίος Ιώσυπος, ο οποίος έχει πει πολλές ανακρίβειες και αυτό το συνέλαβε ο Ιώσυπος, αυτή την ιδέα τέλος πάντων, ότι έγινε, τη συνέλαβε 350 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου. Μας. Ότι τάχα ο Αλέξανδρος πήγε και προσκύνησε στην Ιερουσαλήμ, στον αρχιραβίνο, για να του δώσει την πόλη κλπ. Ενώ ξέρουμε ότι ο Αλέξανδρος ποτέ δεν πήγε στα Ιεροσόλυμα. Και ότι παραδόθηκε η πόλη αυτή και
μάλιστα δόθηκε σε κατώτερους αξιωματικούς. Αυτό το υποστηρίζουν και το βεβαιώνουν πολλοί ιστορικοί. Μάλιστα, οι ιστορικές ανακρίβειες και παραχαράξεις είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Ναι. Το βλέπουμε δηλαδή για πράγματα τα οποία είναι των ημερών μας και παραχαράσσονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από τους πολιτικούς που λένε πολλές φορές ψέματα. Όλα αυτά είναι οι ίδιες τακτικές, κυρία Γιαδανού. Έτσι. Για να αλλοιώσουν τη γνώση του κόσμου, την εθνική συνείδηση, να μην έχει ο κόσμος εθνική ταυτότητα ότι ανήκει στο ελλάνιο έθνος, να μην έχει συνέστηση της τεράστιας ιστορίας του, της τεράστιας κληρονομιάς που φέρει και την οποία οφείλει και με βάση το άρθρο 28 του αστικού κώδικα να μεταφέρει στις επόμενες γενιές ως φορέας κληρονομικών δικαιωμάτων. Έτσι. Και αυτός είναι ο λόγος, θα προσθέσω, ο λόγος που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η έννοια του έθνους δέχεται μια τεράστια επίθεση, έντεχνα, συνειδησιακή επίθεση θα έλεγα, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κυρίως και τους πολιτικούς, και έχουν κάνει όλους νέους ανθρώπους να θεωρούν το έθνος σαν κάτι κακό, σαν κάτι οπισθοδρομικό κτλ. Όλο αυτό γίνεται εξαιτίας των συμφερόντων τους που θέλουν κάποιοι ιδιώτες να διασφαλίσουν, κάνοντας τον άνθρωπο να ξεχάσει αυτό που λέτε. Ναι, τώρα είναι η ώρα να μετρηθούμε, όπως είπα, να διαπιστωθεί πράγματι ποιοι ανήκουν στο ελλάνιο έθνος. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκτός ελληνικής επικράτειας που είναι Έλληνες σε πολλά μέρη του κόσμου. Έτσι, να αναφέρω για παράδειγμα τη φυλή Καλάς στο Βόρειο Πακιστάν, που ήθελε επί χρόνια να αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος και δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. Να πούμε τη φυλή Αϊνού που βρίσκεται στην Ιαπωνία, να πούμε κάποιους ηθαγενείς Ινδιάνους με ελληνικό αίμα, που προέρχονται από το ελληνικό έθνος. Σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχουν Έλληνες, διότι το ελλάνιο έθνος είναι το πρωταρχικό έθνος στον πλανήτη. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι τεράστια ζητήματα, τα οποία βέβαια για πρώτη φορά βγαίνουν στο φως. Και για πρώτη φορά θα μπουν σε μία τάξη. Έτσι ακριβώς. Είναι τεράστιες οι αλλαγές που έρχονται, είναι τεράστιες οι εποχές που ζούμε και είναι μεγάλη τιμή όσων συμμετέχουν σε όλο αυτό, γιατί στο τέλος θα συμμετέχουν όλοι, έτσι κι αλλιώς, κυρία Γιαδανού. Ναι. Τώρα, αν εστιάσουμε λίγο στο δικό μας θέμα, που θίξαμε την έλλειψη νομιμότητας, αυτή αποδεικνύεται μέσα από τα ίδια τα άρθρα του Συντάγματος. Διότι η Βουλή, ως το ανώτατο όργανο του κράτους, για να αποκτήσει υπόσταση, θα πρέπει να γίνει η συγκρότησή της σε σώμα με νόμο. Βεβαίως. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το γράφει μέσα σε άρθρα του Συντάγματος. Εάν πάμε, για παράδειγμα, στο άρθρο 32, στην παράγραφο 5, το λέει ξεκάθαρα εκεί όπου αναφέρεται στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να το βρούμε λίγο. Και εγώ να το βρω λιγάκι. Ναι. Συγκεκριμένα λέει, αν η Βουλή έχει διαλυθεί με οποιοδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Βουλή. Και μέσα σε 20 μέρες το αργότερο από τη συγκρότησή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, και συνεχίζει. Έτσι. Μάλιστα. Επομένως, υπάρχει η ανάγκη της συγκρότησης με μία νομική πράξη, η οποία θα πρέπει να αποτυπωθεί σε φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Βεβαίως. Δηλαδή. Βλέπουμε όμως υπάρχει η διάλυση της Βουλής. Και παραδείγματος χάρη βλέπουμε το ΦΕΚ, το συγκεκριμένο τώρα είναι το του 2019, μετά τις εκλογές του 2019, όπου διαλύεται, λέει, η Βουλή της ΙΖ περίοδου, έτσι. Ενώ δεν υπάρχει ΦΕΚ που να έχει συσταθεί η Βουλή. Αυτό ακριβώς που λέτε, κυρία Γιαδανού. Ακριβώς. Σε αυτό το ΦΕΚ, λοιπόν, που θα πρέπει να υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει, έτσι, και δεν υπάρχει τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, και αυτό θα μας το πει και κάποιος ειδικός αργότερα σε κάποιο βίντεο,
Λοιπόν, θα έπρεπε λοιπόν σε αυτό το ΦΕΚ να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κάθε βουλευτή, το πατρόνυμό του, το μητρόνυμό του, ο αριθμός των ψήφων που έχει λάβει, η εκλογική περιφέρεια από την οποία έχει εκλεγεί, ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου του πρωτοδικείου που ο αρμόδιος εισαγγελέας να το επικυρώνει και να βεβαιώνει τους ψήφους που έλαβε και ότι έχει εκλεγεί νόμιμα, έτσι, για να συμμετέχει εκ των υστέρων στη σύγκληση. Μάλιστα. Να πούμε ότι η σύγκληση δεν είναι το ίδιο με τη συγκρότηση σε σώμα. Mm-hmm. Άλλο είναι η σύγκληση της ολομέλειας που είναι όταν μαζεύονται για πρώτη φορά, κάνουν συνέλευση για πρώτη φορά όλοι μαζί, και άλλο είναι ο νόμος με τον οποίο αποκτά νομική υπόσταση αυτό το όργανο που ονομάζεται Βουλή και αποκτά εκ των υστέρων τη δικαιοδοσία να νομοθετεί και να βγάζει νόμους. Μάλιστα. Για παράδειγμα, μπορώ να φανταστώ, όταν έρθει κάποιος να σου ελέγξει την επιχείρηση από την εφορία, η εφορία πρέπει να υπάρχει με κάποιο τρόπο σε ΦΕΚ, δηλαδή να σου πει εγώ είμαι αυτός που έρχομαι με αυτά τα δικαιώματα, με αυτόν τον νόμο να σε ελέγξω. Έτσι, παραδείγματος χάρη, άσχετα τώρα με το ότι η εφορία τελικά είναι μια ιδιωτική εταιρεία και αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει σε νόμο όμως η σύστασή της. Εδώ η Βουλή ολόκληρη που νομοθετεί για σένα δεν έχει ΦΕΚ σύσταση, δεν έχει συσταθεί. Πώς λοιπόν θα έρθει να σου πει, που δεν έρχεται βέβαια, που μακριά το κάνει, έτσι. Δεν έρχεται κανένας βουλευτής στο σπίτι του να σου πει νομοθετώ για σένα, το κάνει από μακριά. Ακριβώς. Και εδώ είναι το παράδοξο. Γιατί όπως είπατε, όπως είπες Νίκο, όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ανώτεροι δικαστικοί κλπ, όλοι διορίζονται με κάποιο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Mm-hmm. Ας πούμε εγώ που είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής σε σχολείο της Ξάνθης, έχω διοριστεί με φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Υπάρχει νόμος που σας επικυρώνει τον διορισμό σας. Βεβαίως. Μάλιστα υπάρχει το άρθρο 80 του Συντάγματος που αφορά τη μισθοδοσία όλων των δημόσιων λειτουργών, και τώρα θα σας διαβάσω τι αναφέρει αυτό. Μισθός, σύνταξη, χορηγία ή αμοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισμό του κράτους, ούτε παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο. Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει ΦΕΚ που να νομιμοποιεί τους βουλευτές και να τους ορίζει, από πού και σπου αυτοί πληρώνονται, λαμβάνουν δηλαδή βουλευτική αποζημίωση, και δεύτερον, από πού και σπου υπογράφουν και νομοθετούν. Μήπως τελικά δεν έχουν καμία εγκυρότητα αυτά τα οποία μας επιβάλλουν. Έτσι, γιατί κάνουν και πολύ άσχημα πράγματα. Δηλαδή εκχωρούν εθνική κυριαρχία, έχουν υπογράψει 4 μνημόνια, έχουν υπογράψει την πέσχητη συμφωνία των Πρεσπών, έχουν ιδρύσει την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, που είναι ένα έκτρωμα, ένα φάντασμα χωρίς νομική προσωπικότητα, που δεν ελέγχεται από πουθενά και που εισπράττει όλα μας τα έσοδα ως κράτος. Έχουν εγκρίνει το νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, με το οποίο έχουμε εκχωρήσει όλη τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Δηλαδή, ασελγούν ουσιαστικά σε βάρος του κράτους, σε βάρος του έθνους. Αυτό είναι κάτι επιπλέον τώρα, δηλαδή ακόμα και αν είχε ΦΕΚ σύσταση η Βουλή, το ότι ιδρύει μια ανεξάρτητη αρχή να λαμβάνει, να εισπράττει τα έσοδα του κράτους και να μην περνάνε από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά να πηγαίνουν κατευθείαν κάπου που δεν ξέρουμε, ακόμα και αν είχαν ΦΕΚ σύσταση, πάλι παράνομοι είναι, έτσι. Απλώς με τη μη σύσταση νομικά, έχουν ενδεχομένως, νομίζουν ότι έχουν κάποιες λιγότερες ευθύνες. Μήπως ψάχνουν για κάποιο άλοθη, mm-hmm. για όλα αυτά τα έσχη που κάνουν. Μάλιστα. Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, έτσι. Αρκεί αυτό όμως, πρέπει να το γνωρίζουν. Και για ό,τι υπογράψουν από τώρα και στο εξής. Δηλαδή για ό,τι έχουν σκοπό, για ό,τι έχουν πράξει. Και για ό,τι έχουν πράξει από εδώ και στο εξής, το οποίο θα βλάψει
το έθνος των Ελλήνων καθ' οποιονδήποτε τρόπο να ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν συνέπειες στην Ελλήνων πολιτεία. Μάλιστα. Έχει γίνει έρευνα σε βάθος, έχουμε ψάξει και πριν τη μεταπολίτευση και δεν έχουμε βρει πουθενά φεξίσταση της Βουλής, κυρία Γιαδανού, να το πούμε αυτό, και όποιος έχει κάτι σχετικό μπορεί να μας το στείλει βεβαίως, ξέρει που θα μας βρει, έτσι κι αλλιώς όλη την Ελλάδα είμαστε. Θα ήθελα εδώ, αν θέλετε, να δούμε λίγο ένα βιντεάκι από μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, όπου τέθηκε το θέμα και απάντησε ξεκάθαρα ο πρόεδρος του Συμβουλίου, έτσι, να το δούμε λίγο αυτό το βίντεο. Είχα θέσει υπόψη σας, με την ιδιότητα του νομικού και πρόεδρου του Διοικητικού Συλλόγου, να διερευνήσετε αν υπάρχει σύσταση της Βουλής των Ελλήνων σε σώμα και αν αυτή η σύσταση έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι νεότερο. Δεν υπάρχει ούτε έχει δημοσιευτεί. Δεν υπάρχει σύσταση της Βουλής των Ελλήνων σε σώμα και δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Μία ακόμα επιβεβαίωση, έτσι, δεν σημαίνει κάτι ότι επειδή το είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος τώρα αυτό είναι, έτσι, εμείς το ψάχνουμε έτσι κι αλλιώς, έτσι, και δεν υπάρχει πραγματικά, είναι γεγονός. Με λίγα λόγια, εκλέγονται αυτοί οι άνθρωποι, καταμετρώνται οι ψήφοι τους σε κάποιο πρωτοδικείο, έτσι, παίρνουν την βεβαίωση από το πρωτοδικείο και πηγαίνουν μέσα στη Βουλή απευθείας και ξεκινούν το έργο τους. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο κενό από την εκλογή τους μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων τους, όπου πουθενά δεν αποτυπώνεται με νόμο ποιος είναι, τι είναι κλπ. Για να αποκτά δικαίωμα να συμμετέχει σε αυτό που ονομάζουμε Βουλή. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κυρία Γιαδανού, επίσης, το οποίο βέβαια είναι πιο μικρό, αλλά και αυτό καλύπτεται με όλη αυτή την έλλειψη του ΦΕΚ. Τώρα με τις συν 50 έδρες δώρο, συν καμιά τριανταριά ακόμα που δίνονται από την επικράτεια, όλοι αυτοί οι βουλευτές που διαλέγονται από το πρώτο κόμμα να μπουν σε αυτές τις θέσεις για να υπογράφουν αυτά που πρέπει χωρίς να φέρουν αντιρρήσεις, λέω εγώ ενδεχομένως, έτσι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, 30, δεν καταγράφονται πουθενά, ούτε καν οι ψήφοι που πήρανε. Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος πήρε 10, 20, 150 ψήφους από την οικογένειά του και τον περίγυρό του, αλλά πήκε μέσα στη Βουλή Βουλευτής. Έχουμε δηλαδή πολλά θέματα που γύρονται. Έχει στοιχεία για ανθρώπους οι οποίοι είναι με ελάχιστους ψήφους μέσα στη Βουλή, έτσι, με πολύ λίγους ψήφους, και απορεί κανείς με βάση το σύστημα και τον εκλογικό νόμο, έτσι, κατά πόσο είναι δίκαιος. Τέλος πάντων, ψάχνουμε να βρούμε τη δικαιοσύνη τώρα μέσα σε όλη αυτή την ανομία. Εδώ δεν υπάρχει η βασική νομιμοποίηση που θα έπρεπε να υπάρχει. Να πούμε ότι οι ψήφοι, μιας και μιλάμε για τις εκλογές, καταμετρώνται από μια εβραϊκών συμφερόντων εταιρεία, τη Singular Logic, που για τις προηγούμενες εκλογές του Ιουλίου του 19 για δύο αναμετρήσεις έλαβε το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και οι οποίοι βγάζουν τα αποτελέσματα των εκλογών μισή ώρα πριν να ανοίξουν οι κάλπες. Ναι. Με απόλυτη ακρίβεια. Πόσο εμπεγμό ακόμη θα υποστούμε, Πόσο εμπεγμό. Όσο το επιτρέπουμε, είναι έτσι, η απάντηση, έτσι, βέβαια, ακριβώς. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί όταν κάποιος ασελγεί σε βάρος σου, σε αδικεί, δεν φταίει μόνο αυτός που το κάνει, φταίει και αυτός που το ανέχεται και δεν αναλαμβάνει τα δικαιώματά του. Έτσι ακριβώς. Και δεν αναγνωρίζει το ρόλο του. Και είπαμε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να ενωθεί το έθνος. Mm-hmm. Γιατί το έθνος έχει τα κληρονομικά δικαιώματα. Από το έθνος απορρέουν όλα αυτά που αυτοί μπαίνουν και κάνουν χρήση στα παγκόσμια ταμεία με τους ψευτοβασιλιάδες. Εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Οπότε μένει εμείς οι Έλληνες να ενωθούμε σαν μια γροθιά για να αποκαταστήσουμε τα πάντα. Να αποκαταστήσουμε την νομιμότητα. Να συστήσουμε για πρώτη φορά ένα νόμιμο κράτος. Αυτό δεν λέμε όλοι, δεν έχουμε κράτος. Γι' αυτό δεν παραπονιόμαστε και λέμε πω δεν έχουμε κράτος, τι είμαστε, ξέρω εγώ. Λέμε διάφορα επίθετα πάνω σε αυτό απαξιωτικά.
Ναι, αλλά φταίμε κι εμείς. Έχουμε ευθύνη. Βεβαίως και έχουμε ευθύνη, γιατί έχει φτάσει πλέον το μαχαίρι στο κόκαλο και πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια άλλα για να περιμένουμε κάτι να αλλάξει από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι από πάντα έχουν μια γραμμή προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και αυτό είναι σαφές. Πόσα χρόνια, ποτέ δεν έχω ακούσει από μικρό παιδί να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για τη χώρα. Μια καλύτερη μέρα. Πήραμε λίγο πάνω μας τότε το 4 με τις Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο πάλι εις βάρος μας ήταν. Πάλι καταχρεωθήκαμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, μην αλλάζουμε θέματα. Πάντως, πραγματικά η γραμμή είναι σταθερή, ο ένας παίρνει τη σκητάλη από τον άλλον. Έτσι. Και αυτό το πράγμα πλέον το έχουν καταλάβει όλοι. Το ζήτημα τώρα είναι το πρακτικό. Δηλαδή, να σηκωθεί και να κάνει ο πολίτης αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Γιατί όπως είπαμε. Αυτοί κάνουν αυτά τα παράνομα που κάνουν, αλλά ο ιδιοκτήτης σφυρίζει αδιάφορα. Βέβαια. Με λίγα λόγια, έχουν καταπατήσει τα πάντα, αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν ενωνόμαστε. Και γιατί? Γιατί δεν γνωρίζαμε μέχρι χθες. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές, για να αποκτήσουμε επίγνωση της δύναμής μας. Και να ενωθούμε, να έρθουμε όλοι σε μία ένωση στο Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, ο οποίος έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό. Είναι ο πολιτικός φορέας του ελληνικού έθνους. Και θα πάμε σε Εθνοσυνέλευση. Αυτός είναι ο στόχος, να πάμε σε Εθνοσυνέλευση. Όσο πιο γρήγορα μαζευτούμε, τόσο το καλύτερο. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Και τώρα που τα αναλύσαμε όλα αυτά, κυρία Γιαδανού, και εξηγήσαμε ότι πραγματικά υπάρχουν δύο διαφορετικές οντότητες, έτσι, και εξηγήσαμε ποια είναι η μία, ποια είναι η άλλη και τι σκοπούς έχει, και ότι η μία εκτελεί εις βάρος της άλλης και η άλλη κοιμάται και δεν κάνει τίποτα, τώρα μπορούμε λίγο να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει αυτό το οποίο συνέβη το 12, όταν ο Αρτέμις Όρας κατέθεσε τα 600 στο όνομα της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας. Μία λέξη μόνο ουσιαστικά εννοεί κάτι τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Η εθνική κυριαρχία, τι σημαίνει κυριαρχία? Άρχω επί της κυριότητάς μου, πάνω δηλαδή σε ό,τι μου ανήκει. Έτσι. Οτιδήποτε είναι αυτό. Είτε είναι υλικό, είτε άειλο, είτε ιστορία. Έτσι είναι ακριβώς. Τόσο τεράστια έννοια. Και όλες οι μεγάλες έννοιες υπάρχουν υπέρ του έθνους, αν έχετε παρατηρήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, λέμε για παράδειγμα, εθνικές εκλογές, mm-hmm. εθνικό οδικό δίκτυο, εθνική αντιπροσωπεία, εθνική οικονομία. Εθνικό σύστημα υγείας. Ακριβώς. Όλα είναι υπέρ του έθνους. Γιατί το έθνος, είπαμε, ότι έχει κυριαρχία με βάση το κληρονομικό δίκαιο. Αλλά ουσιαστικά το έθνος είναι απόν από όλη αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα έχει φτάσει μέσα από την προπαγάνδα την πολυετή να μισεί και τον εαυτό του. Να μισεί να και να έχει σύγχυση. Τον εαυτό του. Χωρίς να ξέρει βέβαια. Έχει σύγχυση. Το έθνος έχει σύγχυση. Δεν έχει επίγνωση της ταυτότητάς του. Ακριβώς. Γιατί ένα τεράστιο εργαλείο για αυτούς ήταν η παραχάραξη που έκαναν μέσα από την παιδεία και μέσα από όλους τους κρατικούς θεσμούς που είχαν στη διάθεσή τους. Το πρώτο πράγμα που έπληξαν ήταν η πατρώα, η αίσθηση, το δόγμα, να το πούμε πολύ απλά. Το δόγμα. Το δόγμα επιβλήθηκε στο Ελλάνιο Έθνος, όπως γνωρίζουμε, την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με πάρα πολύ αίμα. Αυτό δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Στο σχολείο το έχουν κρύψει. Δεν έπρεπε να μάθει ο κόσμος την αλήθεια αυτή. Είδατε ότι προσπαθούν να αμπαλώσουν και να πούνε ότι υπήρξε, ξέρω εγώ, μια συνεργασία με τον Αλέξανδρο, γιατί ξέρουν ότι έχουν πάρει και έχουν καπηλευτεί τα δικαιώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, του οίκου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και μια άλλη παράσταση που σας έχω στείλει, ναι, όπου ο Αλέξανδρος είναι ντυμένος αυτοκράτορας του Βυζαντίου και δέχεται μία αντιπροσωπεία Αραβίνων
που του προσφέρει πλούτο κλπ. Έτσι. Αυτό όλο θέλει να δείξει μια συνεργασία, πράγμα το οποίο δεν έγινε καθόλου έτσι όμως στην πράξη. Έγινε μια καταπάτηση, έγινε μια λαιλασία με δόλιο τρόπο. Όπως και με δόλιο τρόπο δολοφόνησαν τον Αλέξανδρο και που και αυτό το κρύβουν από τα βιβλία της ιστορίας. Μάλιστα. Ναι, υπάρχει μεγάλη παραχάραξη γενικότερα στο όνομα του Αλεξάνδρου και στην ιστορία, έτσι, όχι μόνο το θάνατό του και νωρίτερα και άλλα πολλά που ακούγονται, που έχουν γραφτεί δηλαδή από διάφορους ελεηνούς. Στην ουσία έχουν κλέψει τον κόσμο μας, κύριε Σαλονίτη. Ακριβώς. Έχουν κλέψει τον κόσμο που δικαιωματικά ανήκε στο ελλάνιο έθνος. Και τώρα ήρθε η ώρα να τον πάρουμε πίσω, τον κόσμο μας. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Θυμίζει κάτι από την Οδύσσια. Mm-hmm. Ε? Mm-hmm. Το ίδιο δεν περιγράφει και η Οδύσσια? Ότι οι μνηστήρες έτρωγαν έπινα να σελγούσαν πάνω στο βιός του Οδυσσέα, όσο ο Οδυσσέας ήταν απών. Ε? Έτσι ακριβώς. Και ξαφνικά εμφανίζεται ο Οδυσσέας και παίρνει όλα τα δίκαιά του και τον κόσμο του πίσω. Αυτό το πράγμα βιώνουμε τώρα. Και πρέπει πραγματικά ο κόσμος να ενθυμηθεί. Αυτόν τον ρόλο έχουν τα ιερά ελλάνια κείμενα που χαράζει και γράφει καθημερινά ο πρόεδρός μας, ο Αρτέμις Σόρας, στη φυλακή. Που χάρη στον πρόεδρο, σε αυτόν τον άνθρωπο που κάνει ένα τόσο τεράστιο έργο, αυτή τη στιγμή θα λυθούν τα πάντα. Θα έρθουν όλα στη σωστή τους βάση. Γι' αυτό θα πρέπει ο κόσμος να μπαίνει και να μελετάει, για να αποκτάει σιγά σιγά γνώση και να καλύπτει όλο αυτό το τεράστιο κενό το οποίο μας έχουν σκόπιμα δημιουργήσει. Και έτσι θα μπορέσει να εξηγήσει και όλα τα ανεξήγητα, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά ανεξήγητα, τα οποία, εντάξει, μπορεί κάποιος να τα ακολουθήσει τυφλά, μπορεί κάποιος να σταθεί και να, για κάποιο λόγο που δεν ξέρει, να μην τα ακολουθεί, αλλά τελικά για να τα εξηγήσεις αυτά χρειάζεται γνώση. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε συνολικά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που ο κύριος Μητσοτάκης είπε στο Ισραήλ θα πολεμήσω τον ατιβισμό. Θέλω να πω δηλαδή, τώρα αποκαλύπτεται σιγά σιγά δηλαδή όλο το πλανητικό σχέδιο τώρα. Φτάνει σε ένα κομβικό σημείο όλο αυτό. Έτσι, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλος ο πλανήτης που βράζει για την αλήθεια, έτσι, κυρία Γιαδανού. Καταλαβαίνουμε ότι τους είναι πρόβλημα το ελλάνιο έθνος και γι' αυτό το πολεμάνε με πάρα πολλούς τρόπους. Και όταν λέμε ελλάνιο έθνος, για να εξηγήσουμε και κάποιους που ενδεχομένως δεν το έχουν καταλάβει, δεν μιλάμε για τους Έλληνες που είναι μέσα στα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας. Το ελλάνιο έθνος είναι ένα έθνος το οποίο είναι παγκόσμιο και είναι παντού στον πλανήτη. Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς είναι παντού. Πολλοίς κόσμος είναι κομμάτι αυτής της μεγάλης αυτού του συνόλου. Και αυτό θα το καταλάβει στην πορεία. Κάποιοι έχουν μια υπόνοια, γιατί νιώθουν πολύ συγγενικά με εμάς όταν μας επισκέπτονται, όταν έρχονται στους αρχαιολογικούς χώρους, όταν θαυμάζουν την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Κάποιοι νιώθουν Έλληνες και το λένε και δημόσια, έτσι. Και κάποιοι θα το ανακαλύψουν στην πορεία. Και βέβαια μέσα από την παιδεία η οποία θα δοθεί, η οποία θα είναι σε σωστή βάση, θα αποκτήσουν μια πρόσβαση και μια επαφή με αυτό που πραγματικά θα έρχεται σε πλήρη αντιστοιχία το είναι με το μέσα με το έξω. Μάλιστα. Να το πω έτσι πολύ απλά. Πολύ αυτή ωραία. Τη στιγμή βρισκόμαστε σε σύγκρουση, δηλαδή όλη η παιδεία που λαμβάνουμε, είτε αφορά εκκλησιαστική, είτε αφορά τις πληροφορίες που παίρνουμε από το σχολείο, έρχεται σε μια πλήρη αντιστοιχία με το γνώθις αυτών, με αυτό που είμαστε, που υποψιαζόμαστε, έτσι. Γιατί είμαστε, όπως είπαμε, πολύ τεράστιοι, έχουμε επίγνωση της τεράστιας αξίας της ιστορίας μας, της αποστολής μας, αν θέλετε, στον πλανήτη. Και αυτό μέσα από χίλιους δύο τρόπους αυτή τη στιγμή, μέσα από την παιδεία, από τη στρεβλή πληροφόρηση που μας δίνεται, προσπαθούν να μας το καταπιέσουν και να μας το τελειώσουν. Να μην αισθανόμαστε οι Έλληνες ότι είμαστε αυτοί που είμαστε. Έτσι, χτυπάνε εκεί, στο γνώθις αυτών, πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν βάση. Αρκεί ο Έλληνας να μην μάθει το μεγαλείο της ύπαρξής του,
και αυτό φοβούνται πάρα πολύ, να μην ενωθεί το έθνος και χάσουν αυτό το οποίο κάνουν. Ακυρωθεί και εμφανιστεί και αποκαλυφθεί όλη αυτή η παραχάραξη η οποία έχει γίνει και η λαιλασία. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Γιαδανού. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα. Νομίζω ότι τέθηκε το θέμα αρκετά απλά, έτσι, και συνολικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για να κλείσουμε. Δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή, όχι. Έχω και ένα βιντεάκι να ετοιμάσει να δούμε για το κλείσιμο, έτσι, για να μείνουμε και λίγο έτσι στο κομμάτι το νομικό, γιατί κινηθήκαμε πάρα πολύ γύρω από το νομικό κομμάτι σήμερα. Με αυτό θα κλείσουμε. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Γιαδανού, για την παρουσία σας σήμερα. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή μαζί. Δηλαδή, κάθε φορά που συζητάμε αυτά τα θέματα, πάντα κάτι καινούριο ξυπνάει μέσα στο μυαλό, κάτι, μια καινούρια ιδέα που συνδυάζεται κάτι, κάτι έρχεται σε. Και γίνεται καλύτερο από ό,τι ήταν πιο πριν. Αυτή η δημιουργικότητα υπάρχει σε όλους μας. Όσο αρχίζουμε και ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, τόσο ανακαλύπτουμε νέες πτυχές. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να το κάνει μαζί με εμάς. Ακριβώς. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κανείς για την πατρίδα του αυτή τη στιγμή. Και είναι και η καταλληλότερη εποχή έτσι τώρα και για πολλούς λόγους πέρα από το ότι βγαίνουν οι πληροφορίες πια ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γιαδανού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και βεβαίως το Ηλυρία Web TV είναι ανοιχτό. Ανά πάσα στιγμή θελήσετε να εκθέσετε οποιοδήποτε ζήτημα επίγει ή θέλετε, έτσι. Να είστε καλά, δύναμη φως, χαρά μου που τα είπαμε. Όποτε θελήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Έχουμε άπαντες μηνυθεί από τον κύριο Σόρα ως ένοχη σχάτς προδοσίας. Σχάτς προδοσίας. Πριν από ένα μήνα περίπου, σε ανάλογη κουβέντα που κάναμε για το Μακεδονικό, είχα θέσει υπόψη σας με την διότητα του νομικού και πρόεδρου του Διοικητικού Συλλόγου να διερευνήσετε αν υπάρχει σύσταση της Βουλής των Ελλήνων σε σώμα και αν αυτή η σύσταση έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι νεότερο. Δεν υπάρχει ούτε έχει δημοσιευτεί. Δεν υπάρχει σύσταση της Βουλής των Ελλήνων σε σώμα και δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Πάρα πολύ ωραία. Από εδώ και πέρα λοιπόν, στάρματα μπρος στον αγώνα. Λαμπρό πεδίο δόξης μπροστά μας. Έχουμε άπαντες μηνυθεί από τον κύριο Σόρα ως ένοχη σχάτς προδοσίας. Όχι, το άρθρο 1 συντάγματος λέει ότι όλες οι εξουσίες ασκούνται υπέρ του λαού και υπέρ του έθνους όπως ορίζει το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν καταλύεται το Σύνταγμα, όταν καταλύεται η λαϊκή κυριαρχία με το 2, με την παράγραφο 2 και πώς καταλύεται, όταν παραβιάζει, όταν οθεύει στη λαϊκή εντολή με το άρθρο 53 του συντάγματος και όταν καταργείς την νομοθετική εξουσία, πώς την κατήργησε την νομοθετική εξουσία. Με τον νόμο του 2015 αποφάσισαν ότι όλα τα νομοσχέδια, πλέον δεν θα υπάρχουν νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στη Βουλή, αυτές απλά θα χτενίζουν τα νομοσχέδια, δηλαδή για να δικαιολογήσουν τη μισθοδοσία που θα παίρνουν αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις επιτροπές. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα θα βγαίνουν μέσα από το Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε και οι Τροϊκανοί θα αποφασίζουν πώς θα βγει ένα νομοσχέδιο, πώς θα το συμπληρώσουν, πώς θα το μεγαλώσουν, πώς θα το περιορίσουν και απλά η Βουλή θα ψηφίζει. Και η Βουλή θα ψηφίζει, θέλουμε του 151, ο άλλος ο απίθανος ο καμένος για να βρίσκει τη θέση πάντα θα υπερψηφίζει όλα αυτά τα οποία θα φέρουν αυτοί και φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα ουσιαστικά έχουμε και κατάρρευση της νομοθετικής εξουσίας. Όταν λοιπόν το Σύνταγμα καταλύεται, όταν καταλύεται η λαϊκή κυριαρχία 1, άρθρο 1 του Συντάγματος, όταν καταλύεται, όταν οθεύεται η λαϊκή εντολή, άρθρο 53 του Συντάγματος, όταν καταργεί την νομοθετική εξουσία, άρθρο 53 του Συντάγματος, τι πρέπει να γίνει, το θέμα πλέον φεύγει από τα χέρια αυτών που έχουν τη διοίκηση και πλέον το έργο έρχεται στα χέρια του λαού. Γιατί κανείς εδώ εξυπνάκια, κάποιος δηλαδή που ασχολείται με τη νομική, θα μπορεί να μας πει το εξής. Μα εγώ, αφού έχω την πολιτική βούληση και είμαι δημοκρατικά εκλεγμένος, μπορώ να αποφασίσω το κατά πόσο θέλω εγώ και το κατά πόσο ορίζει η ατζέντα της δικής μου πολιτικής πλατφόρμας. Όχι, πλανά σε πλάνη νυχτρά. Είτε λέγεσαι Τσίπρας, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Βενιζέλος, είτε λέγεσαι πώς λέγεσαι, είτε λέγεσαι Καμένος. Τέτοιο δικαίωμα δεν έχεις. Και δεν έχεις αυτό το δικαίωμα γιατί το Σύνταγμα στο άρθρο 3 ορίζει ότι η εξουσία που ασκείται υπέρ του λαού και υπέρ του έθνους πρέπει να ασκείται σύμφωνα με το Σύνταγμα. Πώς λοιπόν εσύ ασκείς εξουσία παραβιάζοντας το Σύνταγμα. Αυτή είναι η φοβερή αλήθεια με πολύ πολύ απλά λόγια που μπορεί να την καταλάβει και ένας φοιτητής που μπαίνει στο πρώτο έτος της νομικής.
Μπορεί να πούμε στο φοιτητή, στο πρώτο έτος νομικής, να του εξηγήσουμε ότι όταν η εξουσία που ασκείται από το οργανωμένο κράτος ασκείται με τρόπο που παραβιάζει το Σύνταγμα, την ώρα που το πολίτευμα της χώρας ασκείται υπέρ του λαού και υπέρ του έθνους όπως ορίζουν συνταγματικές διατάξεις, έχουμε κατάσταση του πολιτεύματος. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση που έχουμε κατάσταση του πολιτεύματος, κανείς κομμουνιστής, κανείς δεξιός, κανείς κεντρός δεν μπορεί να μας πει ότι εγώ παράγω αυτού του είδους την πολιτική, γιατί έτσι εγώ την καταλαβαίνω. Όχι φίλε, τέτοιο δικαίωμα δεν έχεις. Γιατί αντιδρούμε και ζητούμε άμεσα να αποσύρει η κυβέρνηση το νέο σχέδιο νόμου που αφορά την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τη μετατροπή της σε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κάτι τέτοιο για μας υπερβαίνει κάθε κόκκινη γραμμή την οποία έχουμε βάλει. Και για μας η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δεν αποτελεί ένα πρόβλημα κλαδικό, αποτελεί ένα εθνικό πρόβλημα. Μας. Μιας και η ανεξαρτησία της συγκεκριμένης αρχής σημαίνει ουσιαστικά απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αρκεί να σας πω ότι θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο μέσα στο οποίο θα υπάρχουν εκπρόσωποι των δανειστών. Από διοικητικό συμβούλιο μέσα στο οποίο θα υπάρχουν εκπρόσωποι των δανειστών. Επικεφαλής λοιπόν των δανειστών στα ελληνικά δημόσια έσοδα. Επικεφαλής λοιπόν των δανειστών στα ελληνικά δημόσια έσοδα. Υπάρχει δικτατορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από το άλλο μέρος υπάρχει μια διπλή δικτατορία. Υπάρχει αυτή η δικτατορία που είπα και υπάρχει άλλη δικτατορία, η δικτατορία κοινοβουλευτική. Δεν έχουμε κοινοβουλευτική δικτατορία στην Ελλάδα. Παραβίαση του Συντάγματος και των διαδικασιών που ορίζονται από το Σύνταγμα σε σχέση με τη διαδικασία λήψης απόφασης. Ο Γιώργος Κασιμάτης είναι εκ των κορυφαίων καθηγητών συνταγματικού δικαίου της χώρας. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου και βέβαια υπήρξε διευθυντής του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού και νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού από το 1981 ως το 1988. Ο άνθρωπος έχει διαβάσει και έχει διαβάσει δανειακές συμβάσεις. Σαν και τη δική μας όμως, καμία. Μετά την υπογραφή αυτής της δανειακής σύμβασης, η Ελλάδα παραμένει ανεξάρτητο κράτος. Νομίζω ότι όπως θα δούμε και παρακάτω, η Ελλάδα πλέον δεν είναι ανεξάρτητη με βάση αυτή τη σύμβαση. Και όχι μόνο δεν είναι ανεξάρτητη στην εξωτερική πολιτική, διότι τη δεσμεύεται η εθνική κυριαρχία, αλλά και στην οικονομική πολιτική λόγω της δέσμευσης της εθνικής περιουσίας. Εσείς, αφού την έχετε διαβάσει και την έχετε αναλύσει, θα την υπογράφατε αυτή τη δανειακή σύμβαση? Εγώ έχω πει ότι όταν είδα τον όρο της παραίτησης από την εθνική κυριαρχία, τον πρώτο όρο που είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου, διότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τέτοιος όρος δεν έχει μπει ποτέ σε διεθνή σύμβαση. Και έχω πει επανειλημμένως ότι ένας τέτοιος όρος δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι στον κρότα. Δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι στον κρότα. Είχα θέσει υπόψη σας με την ιδιότητα του νομικού και πρόεδρου του Διοικητικού Συλλόγου να διερευνήσετε αν υπάρχει σύσταση της Βουλής των Ελλήνων σε σώμα και αν αυτή η σύσταση έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι νεότερο. Δεν υπάρχει ούτε έχει δημοσιευτεί. Δεν υπάρχει σύσταση της Βουλής των Ελλήνων σε σώμα και δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Πάρα πολύ ωραία.